Και έχει ξεκινήσει ήδη η δεύτερη μέρα της κατάθεσης της δεύτερης καταγγέλουσας. Τι συμβαίνει τώρα, πολύ έντονη χθες την ημέρα. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα, Θάνο, καλύτερα ή το ίδιο έντονα? Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα η διαδικασία ξεκίνησε λίγο πιο ομαλά από ό,τι ολοκληρώθηκε χθες. Ανέβηκε πράγματι στο βήμα του μάρτυρα η συγκεκριμένη καταγγέλουσα και σήμερα βέβαια με τρεμάμενη φωνή. Και να σας πω ότι ξεκίνησε την κατάθεσή της ακριβώς από το σημείο στο οποίο την ολοκλήρωσε χθες. Από τη στιγμή δηλαδή που κατάφερε με το τέχνασμα ότι κάποιος την περιμένει, ότι πρέπει να φύγει. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να γλιτώσει, όπως η ίδια είπε, να φύγει τελικά από το καμαρίνι του Πέτρου Φιλιππίδη όπου καταθέτει όρθια, είπε, ή καθήμενη. Λοιπόν, καταθέτει όρθια ή καθήμενη? Όχι, είναι όρθια. Είναι όρθια. Είναι όρθια. Γιατί είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι έχει πάρει δυνάμεις να πούμε ότι είναι εδώ. Έχει καθίσει κύριε Σταυροπόδη. Μα τι είναι αυτό τώρα? Ακούστε, θα σας πω. Το ξέρω. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή καταθέτει όρθια. Γιατί χθες αρκετές φορές ζητήθηκε να καθίσει, γιατί καθώς δεν μπορούσε να στέκεται, έχανε κυριολεκτικά, ήταν ένα βήμα πριν χάσει τις αισθήσεις της. Ωστόσο, σήμερα έχει πάρει και δυνάμεις, έχει ανασυγκροτηθεί, καθώς βρίσκονται στο πλευρό της όλες οι ηθοποιοί. Μάλιστα. Και οι ηθοποιοί άντρες, οι οποίοι βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Να πούμε ότι εδώ είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ούστα, η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, αλλά και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε από το σημείο από το οποίο έφυγε από το καμαρίνι και ακολούθησαν κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μηνύματα, όπως η ίδια λέει, του Πέτρου Φιλιππίδη, στα οποία της έλεγε ότι την επόμενη φορά δεν τη γλιτώνεις, την επόμενη φορά δεν θα καταφέρεις να μου ξεφύγεις. Εάν υπάρχουν μηνύματα, δεν έπρεπε να ζητηθεί, σοκ. Θάνο, αν λέει, όπως λες, υπήρχαν μηνύματα στο τηλέφωνο, δεν θα έπρεπε να ζητηθεί να γίνει άρση και να βρεθούν αυτά τα μηνύματα, όπως βλέπουμε έχει γίνει σε άλλες υποθέσεις. Αυτό δεν γνωρίζουμε αν τα μηνύματα βρίσκονται μέσα στην αναγνωστέα ύλη που θα αναγνωστεί όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα υπάρχουν, ναι. Μιλάμε για ένα συμβάν που διαδραματίστηκε 12 χρόνια πριν. Θα το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, καθώς δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Μάλιστα. Στα δικαστικά έγγραφα. Ωραία. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η ίδια περιέγραψε το πώς βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, της κρίσης πανικού της οποίες πάθαινε και το πώς ο πατέρας της, πιστεύοντας ότι έχει κάτι παθολογικό, την προέτρεψε να απευθυνθεί σε ένα ψυχίατρο και να ξεκινήσει να λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή. Αναγκάστηκε να χωρίσει, να διακόψει την ερωτική σχέση την οποία είχε τότε, καθώς δεν μπορούσε να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό της. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία στιγμή, χωρίς βέβαια να μπορεί να του εξηγήσει τι είναι αυτό που την αναγκάζει να του ζητήσει να χωρίσουν. Ενώ συνέχιζε να λαμβάνει μηνύματα και κλήσεις, είτε με απόκρυψη είτε με άγνωστα τηλέφωνα από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε πως την έπαιρνε στο τηλέφωνο από ξένα τηλέφωνα, από ξένα νούμερα και τη ζητούσε να του λέει αυτά που ήθελε προκειμένου να αυτοικανοποιείται. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι στιγμής ομαλά, αλλά πράγματι η κατάσταση είναι αρκετά τεταμένη. Και αναμένεται να ακούσουμε πράγματα τα οποία κυριολεκτικά θα σοκάρουν και σοκάρουν την ίδια, αλλά σοκάρουν και εμάς που τα ακούμε απ' έξω. Μας θυμίζει και κάτι άλλο αυτό. Λοιπόν, Θάνο, ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε πάλι στην πορεία με σένα.